Στα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τι τεχνικέ υπηρεσίε του Δήμου Ανατολική Σάμου, προβλέπεται η ολοκλήρωση των εργασιών για τη στέγαση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Χώρα. Ωστόσο, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και στον προβλεπόμενο χώρο που έχει παραχωρηθεί για το σκοπό αυτό, δεν έχουν φτάσει καν τα κοντέινερ που θα στεγάσουν του μαθητέ. Βρισκόμαστε στο δημοτικό διαμέρισμα τη χώρα. Στο σημείο αυτό, που έχει παραχωρηθεί από την Υπουργείο Εθνική Άμυνα στον Δήμο Ανατολική Σάμου, πρόκειται να τοποθετηθούν οι προκατασκευασμένε αίθουσε για τι ανάγκε του Δημοτικού Σχολείου. Όπω δηλώνει ο Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Χώρα, οι μαθητέ θα ξεκινήσουν μαθήματα διαζώση όταν δοθεί το πράσινο φω από την κυβέρνηση. Είτε ο χώρο είναι έτοιμο, είτε όχι. Διότι εμεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα ε της κυρίας Καζάκου ότι αυτό θα είναι έτοιμο και λειτουργικό τέλη απριλίου. Άρα λοιπόν με την έναρξη των σχολικών δραστηριοτήτων της διαζώσης εκπαίδευσης, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το σχολείο θα βρίσκεται εδώ. Είτε με τις προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες, είτε χωρίς. Εγώ εδώ θα τα φέρω τα παιδιά. Τώρα, εκείνοι ας αποφασίσουν τι, πώς ακριβώς θέλουν να γίνει αυτό το οποίο ε, έχουμε σχεδιάσει ε, μαζί και το χρονοδιάγραμμα ήδη έχει τραβήξει πάρα 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 πολύ. Είμαστε στον έκτο μήνα και πάμε για τον έβδομο. Ε, όχι, κάπου εδώ θα πρέπει να λειτουργήσουμε ως ε, υπεύθυνοι πολίτες και πολίτες οι οποίοι νοιάζονται για την παιδεία τους. Όσον αφορά το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου, Χώρα το οποίο επλήγει από το Φωνικό σεισμό της 30 η Οκτωβρίου, όπως δήλωσε ο κύριος Ζαβουδάκης, αναμένεται ακόμη η υλοποίηση της μελέτης για την επισκευή του. Ε, περιμένουμε την υλοποίηση, ε, τον, ε, την υλοποίηση ε, της ε, μελέτης. Ε, από εκεί και πέρα ε, μας έχουν πει ότι η μελέτη περίπου θα κοστίσει 370.000, άρα 37.000 το 10% θα, θα πάνε στον μελετητή ε, και οι μελέτες έχουν ήδη παραγγελθεί και είναι σχεδόν έτοιμες. Τώρα το πότε θα γίνουν οι συμβάσεις και θα δοθούν τα χρήματα για την υλοποίηση αυτών των οποίων προβλέπονται μέσω των δεν γνωρίζω και πιστεύω να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, με τον, επόμενο, τον μεθεπόμενο χρόνο, τα παιδιά να στεγαστούν στο, ε, ήδη, στον στο ήδη υπάρχον σχολικό κτίριο. Σύμφωνα πάντω με τι τελευταίε ανακοινώσει τη Επιτροπή των Λιμοξιολόγων, το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων προβλέπεται να γίνει μετά το Πάσχα, ενώ ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο τη παράταση τη σχολική χρονιά.